Κυρίες και κύριοι, σήμερα εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που θωρακίζει περαιτέρω τα δικαιώματα των εργαζομένων και θέτει σαφείς κανόνες σε μέχρι σήμερα απολύτως αρρύθμιστα πεδία της αγοράς εργασίας. Ειδικότερα με το νομοσχέδιο δημιουργείται μια νέα αρχιτεκτονική στα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία με αυστηροποίηση των προστήμων σε περιπτώσεις υποτροπής αλλά και με δυνατότητα έκπτωσης προστήμου μόνο εφόσον προσληφθεί άμεσα ο εργαζόμενος σε θέση πλήρους απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή, η έκπτωση του προστήμου είναι ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης, ενώ ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρεί το σύνολο των θέσεων εργασίας της επιχείρησης. Μια δεύτερη σημαντική ρύθμιση που διευρύνει την προστασία των εργατικών δικαιωμάτων αφορά την καθιέρωση αλληλέγγυας και ισολόκληρων ευθύνης του αναθέτοντος στο έργο, του εργολάβου και του υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων κατά την εκτέλεση του έργου. Με τον τρόπο αυτό, οι εργαζόμενοι για υπεργολάβους μπορούν πλέον να στραφούν και κατά της αναθέτουσας αρχής ή του εργολάβου για την καταβολή οφειλόμενων αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών ή άλλων απαιτήσεών τους. Το νομοσχέδιο αυτό, που εμπεριέχει και ρυθμίσεις για την πρακτική άσκηση και μαθητεία, αλλά και για την προστασία συνόδευτων ανηλίκων προσφυγόπουλων, καθώς και ρυθμίσεις επί ασφαλιστικών θεμάτων, έρχεται σε συνέχεια μια σειρά παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας, την προστασία των εργαζομένων και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους δύναμης. Σας θυμίζω το νομοσχέδιο του Σεπτεμβρίου του 2017, με το οποίο τέθηκαν αυστηροί κανόνες για την καταπολέμηση της αδήλωτης, υποδηλωμένης και απλήρωτης εργασίας, την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, αλλά και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που έχει φέρει η ανασυγκρότηση των συναφών ελεκτικών μηχανισμών και ιδιαιτέρως του ΣΕΠ. Η αδήλωτη εργασία από το θεόρατο 20% που βρισκόταν στις αρχές του 2015 έχει μειωθεί στο 12% σήμερα, ενώ μέσα στην τριετία έχουν δημιουργηθεί 350.000 περισσότερες θέσεις εργασίας. Μόνο για τον Ιούνιο, στο σύστημα Εργάνη καταγράφηκε θετικό ισοζύγιο 33.620 θέσεων εργασίας, πράγμα που αποτελεί και τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση για το μήνα Ιούνιο από το 2001. Η πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι το αμέσως επόμενο διάστημα και με τα μεγαλύτερα πεδία ελευθερίας που προσφέρει η έξοδος από το μνημόνιο να εντείνει τις παρεμβάσεις για την επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας αλλά και να προχωρήσει στις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την αύξηση του κατώτατου μισθού και να μπει ένα τέλος στον κύκλο της απορρίθμισης και της εργασιακής ζούγκλας που επιβλήθηκε την περίοδο 2010-2014. Σε αυτή την προσπάθεια, γνωρίζουμε ότι έχουμε απέναντί μας τον κύριο Μητσοτάκη, που κάνει λόγο για το ξεπερασμένο 8ωρο, αλλά και το ΣΕΒ, που επιμένει να λειτουργεί με αμιγώς πολιτικά κίνητρα, όπως αποδείχθηκε και από την απαράδεκτη παρέμβαση υπέρ της περικοπής των συντάξεων για το 2019 και τη μείωση του αφορολόγητου το 2020. Τα πολιτικά κίνητρα εξάλλου του ΣΕΒ αναδείχθηκαν έτη περαιτέρω μετά την πριν από λίγη ώρα δήλωση του κυρίου Φέσα, ο οποίος για άλλη μια φορά θέλησε να επιτεθεί στην κυβέρνηση. Να θυμίσουμε λοιπόν και στον κύριο Μητσοτάκη αλλά και στο ΣΕΒ που υπερθεματίζουν για κάθε αντικοινωνικό και αντιαναπτυξιακό μέτρο και υπερασπίζονται με νύχια και με δόντια την απορρίθμιση της αγοράς εργασίας και την κατεδάφιση κάθε εργασιακής κατάκτησης ότι ο ελληνικός λαός δεν θα ακολουθήσει το δρόμο του υποχρεωτικού 12ωρου του κυρίου Κούρτς, νέου φίλου και συμμάχου του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα, ο Πρωθυπουργός, όπως γνωρίζετε, βρίσκεται σήμερα στο Λονδίνο προκειμένου να συμμετέχει στη συνεδρίαση της διαδικασίας του Βερολίνου, η οποία εκκίνησε το 2014 με πρωτοβουλία της καγκελάριου Μέρκελ, προκειμένου να κρατά ζωντανή την προοπτική της σχέσης και της σύνδεσης των Δυτικών Βαλκανίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν εκτός από τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων, κράτη-μέλη της ΕΕ με ισχυρή παρουσία και επιρροή στην ευρύτερη περιοχή, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Αυστρία. Η Ελλάδα προσκλήθηκε φέτος για πρώτη φορά στη διαδικασία του Βερολίνου και πρόκειται να γίνει πλήρες μέλος σε αυτή τη διαδικασία από την οποία μέχρι σήμερα ήταν αποκλεισμένη εξαιτίας της κοντόφθαλμης και αποτυχημένης πολιτικής Σαμαρά και στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό αποδεικνύει ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί τη θέση της στα Βαλκάνια και αναδεικνύεται πλέον ως πυλώνα σταθερότητας και παράγοντας λύσεων στην ευρύτερη περιοχή. Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει το δόγμα της πολυδιάστατης και ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας τα τελευταία 3,5 χρόνια και ανοίγει άλλον ένα δρόμο ώστε να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνονται για την προώθηση της στρατηγικής της συνανάπτυξης στα Βαλκάνια. Εκεί είναι λοιπόν που κρίνεται η επιτυχία ή η αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και όχι στις πατριδοκάπηλες εξαλωσύνες της Νέας Δημοκρατίας.
Σε ό,τι αφορά τώρα τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που όπως επίσης γνωρίζετε θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Ιουλίου στις Βρυξέλλες, σας ενημερώνω ότι ο Πρωθυπουργός, που θα μεταβεί εκεί συνοδεία του Υπουργού Εξωτερικών κ. Κοντζιά και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Καμένου, εκτός των υπολείπων θεμάτων που θα συζητήσει, έχει ως πρώτη στην προτεραιότητά του το ζήτημα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται παρανόμως στην Τουρκία εδώ και 4 μήνες. Το ζήτημα θα τεθεί σε όλες τις παρεμβάσεις και όλες τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού, ώστε να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση για την απελευθέρωσή τους. Με δεδομένη όμως την εκκρεμή αυτή διαφορά με τη γείτονα, είναι το λιγότερο ακατανόητη, αν όχι επιζήμια, η παρουσία της κυρίας Μπακογιάννη στην τελετή ορκομοσίας του κ. Ερντογάν, χωρίς καμία συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών. Εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, οφείλω να πω ότι αυτές οι προσωπικές πρωτοβουλίες έχουν χαρακτήρα προσωπικής προβολής και δημοσίων σχέσεων. Και καμία σχέση δεν έχουν με την εξωτερική πολιτική, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση τις προσωπικές ιδιοτέλειες και την ίηση του καθενός. Θα περιμέναμε λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία, που ξυφουλκούσε εναντίον της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης για την επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν στην Ελλάδα και η οποία αρέσκεται να κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση για ενδοτισμό και μειοδοσίες, να είναι πιο προσεκτική με τα μηνύματα που εκπέμπει προς την Τουρκία, ειδικά μάλιστα σε μια τέτοια συγκυρία. Παρακαλώ, κυρία Ζούμπα. Κύριε εκπρόσωπε, στο περιθώριο των εργασιών του ΝΑΤΟ έχει προγραμματιστεί ή αντιθέτως αποκλείεται ενδεχομένως μια συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο, τον Τούρκο πρόεδρο? Κυρία Ζορμπά, όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο του συγχαρητήριου τηλεφωνήματός του στον κύριο Ερντογάν για την εκλογή του, συμφώνησε με τον Τούρκο Πρωθυπουργό ότι είναι πιθανό να συναντηθούν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Ιουλίου. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα. Πιθανή οριστικοποίηση της συνάντησης θα γίνει εντός των επομένων ωρών, όπως καταλαβαίνετε. Το ζητούμενο όμως για μας είναι η ατζέντα με την οποία πηγαίνουμε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία, όπως σας είπα προηγουμένως, έχει στην κορυφή της το ζήτημα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, οι οποίοι κρατούνται παρανόμως αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και σε όλες τις συναντήσεις και τις επίσημες παρεμβάσεις του θα θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα, ώστε να ενταθεί η πίεση προς την Τουρκία για την απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών μας. Παρακαλώ, κύριε Ραπανάκη. Κύριε εκπρόσωπε, αναφερθήκατε, ξεκινήσατε την εισήγησή σας με το νομοσχέδιο που καταθέτει σήμερα η κυβέρνηση στη Βουλή. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η αξιωματική αντιπολίτευση, από τη μία, ακούμε τους εκπροσώπους σήμερα και τον κύριο Βρούτση κιόλας που μίλησε, να καταγγέλει την κυβέρνηση ότι στην ουσία διέλυσε το εργασιακό τοπίο και το ασφαλιστικό. Αλλά παράλληλα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κατακεραυνώνει το νομοσχέδιο και δεν πρόκειται να ψηφίσει. Και την ίδια στιγμή φέρνει και τροπολογία για τις συντάξεις, λέγοντας πως η κυβέρνηση έχει κόψει τις συντάξεις, επομένως εμείς τώρα λέμε να τις επαναφέρουμε. Ποιο είναι το σχόλιο της κυβέρνησης της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτό? Κοιτάξτε, καταρχήν, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για τα εργασιακά και την τοποθέτηση του κυρίου Βρούτση, πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Βρούτσης, εκτός από προπαίτης, έχει αναδειχθεί όλα τα τελευταία χρόνια και στον καλύτερο φίλο της παράνομης εργοδοσίας. Όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Σαμαρά, η σχέση μεταξύ πλήρους και μερικής απασχόλησης ήταν 60-40 υπέρ της πλήρους απασχόλησης. 60% ήταν η πλήρης απασχόληση και 40% η μερική απασχόληση. Όταν παρέδωσε ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βρούτσης στο Υπουργείο Εργασίας, η σχέση αυτή είχε ανατραπεί. 40% ήταν η πλήρης απασχόληση και 60% η μερική απασχόληση. Την ίδια στιγμή, η αδήλωτη εργασία, κατά τις μέρες που ο κύριος Βρούτσης είχε την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας, έφτασε στο θεόρατο 20%, όπως έλεγα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση. Επομένως, τάση του κυρίου Βρούτση να προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ως υπερασπιστή των δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι τουλάχιστον κομική. Ο κύριος Βρούτσης, με τις πολιτικές που άσκησε όσο καιρό ήταν στο Υπουργείο Εργασίας, αυτό το οποίο έκανε ήταν να συνεχίσει την πολιτική της ακραίας απορρίθμισης και την πολιτική της εργασιακής ζούγκλας, ήταν να συνεχίσει την πολιτική της καθίζησης των μισθών, και με αυτήν ακριβώς την έννοια θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικός
όταν κάνει μαθήματα στην σημερινή κυβέρνηση για την προστασία των εργαζομένων. Αυτό που πρέπει να σας πω εγώ είναι ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, που είναι άλλη μια πρωτοβουλία επαναρρύθμισης αγοράς εργασίας, νομίζω ότι διευρύνεται το πεδίο των εργατικών δικαιωμάτων και προστατεύεται έτσι περαιτέρω η εργασιακή κανονικότητα και η αξιοπρεπής εργασία. Γι' αυτό καλό θα ήταν η Νέα Δημοκρατία να είναι λίγο πιο προσεκτική στις δηλώσεις που κάνει και στις καταγγελίες προς την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ακριβώς προστασίας των εργαζομένων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα των συντάξεων, έχουμε παρακολουθήσει επίσης μια ηλαροτραγωδία όλο το τελευταίο διάστημα. Η Νέα Δημοκρατία οργάνωσε και ο κύριος Μητσοτάκης οργάνωσαν ένα ολόκληρο ταξίδι στο Βερολίνο για να παρακαλέσουν, από ό,τι φαίνεται, την γερμανική ηγεσία να μην επιτρέψει στην ελληνική κυβέρνηση να ακυρώσει το μέτρο των συντάξεων. Τους πιάσανε με την γίδα στην πλάτη και τώρα προσπαθούν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις με μια τροπολογία η οποία νομίζω ότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα κατά καιρούς έχουν δηλώσει. Νομίζω ότι και η τοποθέτηση του ΣΕΒ δύο μέρες πριν, όπου σαν λαγός ο κύριος Φέσας του κυρίου Μητσοτάκη προσέτρεξε προς υπεράσπισή του και προσπάθησε να πιέσει την ελληνική κυβέρνηση να μην πάρει πολιτικές πρωτοβουλίες που θα σκοπεύουν στην ακύρωση του συγκεκριμένου μέτρου, αναδεικνύουν και το ποιος αυτή την αντιπαράθεση φέρεται ειλικρινά και ποιος φέρεται υποκριτικά. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία, της οποίας η προεκλογική καμπάνια και ο πολιτικός λόγος και το αντιπολιτευτικό αφήγημα κατεδαφίζονται στην κυριολεξία με την πιθανότητα μη εφαρμογής των μέτρων το 2019, θα πρέπει να πιούν αυτό το πικρό ποτήρι μέχρι το τέλος. Παρακαλώ. Χθες, κύριε εκπρόσωπε, ο κύριος Καμένος έκανε μια νέα παρέμβαση σχετικά με τον κλεισθένη, με το πλαφόν του 3%. Και είχε μια συνάντηση με τον κύριο Πατούλη τη στιγμή που ο κύριος Πατούλης είχε έντονο φραστικό επεισόδιο με τον κύριο Σκουλέτη στη Βουλή. Σας προβληματίζει όλη αυτή η στάση του κυβερνητικού εταίρου, που πέρα από το Σκοπιανό φαίνεται ότι και για αυτό το ζήτημα γύρει αντιδράσεις? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα θέμα με τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Πατούλης είναι ένας θεσμικός φορέας, μάλλον εκπροσωπεί ένα θεσμικό φορέα, και με αυτή την έννοια ο κυβερνητικός εταίρος φυσικά και θα συναντάται μαζί του και θα συζητεί μαζί του κατά τον ίδιο τρόπο που και ο κύριος Κουρλέτης συζητεί. Τώρα, ως προς την ουσία της πολιτικής αυτής αντιπαράθεσης μεταξύ του κυρίου Σκουρλέτη και του κυρίου Πατούλη, νομίζω ότι είναι σαφές πως ο κύριος Σκουρλέτης επιτέθηκε στον κύριο Πατούλη, διότι εκείνος εξόδεψε περίπου 300.000 ευρώ από τα χρήματα του ελληνικού λαού, από τα χρήματα του ελληνικού κράτους, για να προβάλλει την πολιτική θέση που εκείνος θέλει να εκφράζει σε ό,τι αφορά το ζήτημα του κλεισθένη. Η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικός με την και να λίγο πιο προσεκτικός με την χρησιμοποίηση ακριβώς κρατικών χρημάτων ο κύριος Πατούλης. Ό,τι αφορά ειδικά τώρα το ζήτημα με τον κύριο Καμένο, από όσο ξέρω οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα υπερψηφίσουν επί της αρχής το νομοσχέδιο και από εκεί και πέρα στην κοινοβουλευτική διαδικασία θα βρεθούν οι αναγκαίες ισορροπίες έτσι ώστε το νομοσχέδιο να υπερψηφιστεί και κατάρθρον. Παρακαλώ, κύριε Περικάρη. Επ' αυτού, καταλαβαίνω καλά από αυτό που είπατε μόλις ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει μια τροποποίηση την τελευταία στιγμή και να έρθει στα μέτρα αυτού που προτείνει η ΚΕΔΕ και συμφώνησε ο κύριος Καμένος, δηλαδή να ισχύσει το πλαφόν του 3%. Από όσο ξέρω, το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει μια τέτοια πρόθεση. Ο Υπουργός Εσωτερικών θα αποφασίσει, ωστόσο, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, αν θα επιφέρει κάποια τροποποίηση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν είναι κάτι τέτοιο σε γνώση μου. Εγώ είπα ότι στην κοινοβουλευτική διαδικασία θα βρεθούν όλες οι απαραίτητες ισορροπίες και όλες οι απαραίτητες πλειοψηφίες για να υπερψηφιστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Παρακαλώ. Θυμάται, κύριε εκπρόσωπε, ότι ο κύριος Φέσας συμπλέει απλώς με τη Νέα Δημοκρατία ή εκτιμάτε πως υπάρχουν και εκπρόσωποι των θεσμών με τους οποίους συμπλέει ο κύριος Φέσας και παίζει το συγκεκριμένο παιχνίδι τη συγκεκριμένη στιγμή? Κ.
κύριος Φέσας έχει αποδείξει όλο το προηγούμενο διάστημα ότι λειτουργεί, το είπα και προηγουμένως, ως λαγός της Νέας Δημοκρατίας. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να ανοίξει το ζήτημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, πρώτος από όλους ο κύριος Φέσας προστρέχει προς υποστήριξη του κυρίου Μητσοτάκη και κάνει ακόμα πιο ακραίες δηλώσεις από ό,τι θα μπορούσε να κάνει ο πιο ακραίος εκ των δανειστών. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των συντάξεων, συνέβη ακριβώς το ίδιο. Η γνώμη μου είναι ότι ο κύριος Φέσας λειτουργεί με αμυγώς πολιτικά κίνητρα, αλλά και έτσι να μην ήταν, στην πραγματικότητα αυτό το οποίο εκπροσωπεί δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα στενά εργοδοτικά συμφέροντα μιας ενός εργοδοτικού φορέα, τον οποίο βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει υπόψη. Ωστόσο, δική μας δουλειά είναι κάθε φορά να σταθμίζουμε συμφέροντα, απαιτήσεις, ανταγωνισμούς και να παίρνουμε τις απαραίτητες αποφάσεις με γνώμονα τελικά το συμφέρον της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι το στενό εργοδοτικό συμφέρον ή το συμφέρον του ΣΕΒ. Παρακαλώ. Επ' αυτού, επειδή πολλές φορές οι εργοδοτικοί φορείς εμπλέκονται στα της πολιτικής, αλλά και η πολιτική τελευταίες μέρες, και εσείς και ο Πρωθυπουργός χτες έχει μιλήσει με διαφορετικό τόνο για το ΣΕΦ σε σχέση με άλλους εργοδοτικούς φορείς. Υπάρχει μια πολιτική αντίληψη στην κυβέρνηση ότι πρέπει να αλλάξει ο χάρτης των εργοδοτικών ενώσεων, ειδικά πηγαίνοντας σε μια σημαντική παροχή ανασυγκρότησης φυγέντας από την κρίση? Κύριε Κλαβδιανέ, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει λόγο για τον χάρτη των εργοδοτικών οργανώσεων. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει είναι να αξιολογεί απόψεις, στάσεις και πρακτικές. Το ίδιο που κάνουν δηλαδή όλοι όσοι συμμετέχουν στο δημοκρατικό πολιτικό παιχνίδι. Υπάρχουν στάσεις, απόψεις και πρακτικές με τις οποίες η κυβέρνηση βρίσκεται πιο κοντά και με τις οποίες μπορεί να συγκλίνει. Υπάρχουν απόψεις, στάσεις και πρακτικές με τις οποίες η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να συγκλίνει. Παράδειγμα, η άποψη που θέλει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις να είναι απλώς και μόνο μια ιδεολογική της αριστεράς. Με αυτή την άποψη, όπως καταλαβαίνετε, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να συγκλίνει ποτέ. Υπάρχουν απόψεις που λένε ότι με τις πολιτικές πρωτοβουλίες η ελληνική κυβέρνηση δήθεν προκαλεί τις αγορές. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, και με δεδομένες όλες αυτές τις πολιτικές πρωτοβουλίες και την δημόσια και τις δημόσιες τοποθετήσεις της ελληνικής κυβέρνησης επί αυτών, αυτή των αγορών δεν φαίνεται να ιδρώνει ιδιαιτέρως, με την έννοια ότι σήμερα, αν παρακολουθήσατε, το δεκαετές ομόλογο βρίσκεται περίπου στο 3,77%. Άνοιξε η αγορά των ομολόγων με το δεκαετές ομόλογο στο 3,77%, που είναι η καλύτερη επίδοση, είναι το επίπεδο της επίδοσης που είχε το ελληνικό δεκαετές το Φεβρουάριο του 2006, πριν καν η κρίση όχι φτάσει στην Ελλάδα, πριν καν αγγίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επομένως, νομίζω ότι πολλές από τις απόψεις και τις τοποθετήσεις που εισάγονται στο δημόσιο διάλογο τελευταία, κατά κύριο λόγο έχουν πολιτικά κίνητρα και δεν έχουν σαν άξονα το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας και το συμφέρον της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Παρακαλώ, κύριε Αγκαντώνη. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, με δεδομένη τη διαφοροποίηση του κυρίου Καμένου στον Κλεισθένη και όχι μόνο βέβαια, εάν αποκλείεται το ενδεχόμενο ανασύνθεσης της κυβερνητικής πλειοψηφίας από την παρούσα Βουλή? Ο κύριος Καμένος, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει αντίρρηση επί της αρχής στο νομοσχέδιο το οποίο καταθέτει ο κύριος Σκουρλέτης και το Υπουργείο Εξωτερικών. Αντιθέτως, οι ΑΝΕΛ θα υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο, καθώς συμφωνούν, νομίζω, με το σύνολο σχεδόν των ρυθμίσεων που προτείνονται εκεί. Από εκεί και πέρα σας είπα ότι στην κοινοβουλευτική συζήτηση αλλά και στη συζήτηση μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων που είναι διαρκής και δεδομένη θα βρεθούν όλες οι ισορροπίες και θα ανταλλαχθούν όλα τα απαραίτητα πολιτικά επιχειρήματα. Δεν τίθεται λοιπόν κανένα απολύτως θέμα ανασύνθεσης οποιασδήποτε κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ο κύριος Καμένος και ο κύριος Τσίπρας έχουν και οι δύο δηλώσει ότι θα παρευθούν μαζί μέχρι την λήξη της θητείας αυτής της κυβέρνησης το φθινόπωρο του 2019. Παρακαλώ. Θα ξεκινήσω από αυτό. Έχουμε όμως ανακοίνωση πριν από λίγο νέο πρόγραμμα Καμένου. Ναι. Έχουμε την ανακοίνωση εδώ και λίγες ώρες νέου κόμματος Καμένου. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω σε σχέση με το προηγούμενο. Του κύριου Δημήτρη Καμένου. Μπράβο, ναι. Το διευκρινίσατε. Εντάξει. Συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω σε σχέση με το προηγούμενο όμως είναι ότι εκτός από το ΣΕΒ που αντιδρά στην ανάδειξη
του Συνδέσμου Βιομηχανίου Βορείου Ελλάδος ως εταίρου. Αντιδρά και η ΕΣΕ. Έχει μια εξήγηση γι' αυτό. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το πρώτο σας σχόλιο για το κόμμα του κυρίου Δημήτρη Καμένου, το μόνο που επιβεβαιώνει είναι ότι ο κύριος Καμένος βρισκόταν σε μια πολιτική κατεύθυνση διαφωνίας, σύγκρουσης και αντιπαράθεσης με την παρούσα κυβέρνηση, πράγμα το οποίο είχε γίνει σαφές εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα τα κίνητρα του καθενός δεν ξέρω ποια είναι, δεν είμαι εγώ διερμηνευτής των κινήτρων τους. Εν πάση περιπτώσει, να του ευχηθούμε καλή επιτυχία, αν και δεν νομίζω ότι η επιτυχία αυτή καταρχήν είναι προεξοφλημένη και κατά δεύτερον δεν νομίζω ότι μια πιθανή ή μάλλον απίθανη επιτυχία του κυρίου Καμένου θα προσέφερε καλές υπηρεσίες στον ελληνικό λαό. Νομίζω ότι τέτοιου τύπου ακροδεξιά πολιτικά μορφώματα το μόνο το οποίο μπορούν να κάνουν είναι να μετατοπίσουν το φάσμα ακόμα περισσότερο προς τα δεξιά. Κάτι που βεβαίως φαίνεται το τελευταίο τουλάχιστον διάστημα να μην ενοχλεί ιδιαιτέρως στη Νέα Δημοκρατία, η οποία με τη στάση της, το λόγο της, τις πρακτικές της φαίνεται να υποθάλπτει και να νομιμοποιεί τέτοιου τύπου ακραίες πολιτικές απόψεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ΓΕΣΕ, δεν έχω παρά να σας θυμίσω ότι η στάση της ΓΕΣΕ κατά το δημοψήφισμα τον Ιούλιο του 2015, όταν είχε πρωταγωνιστήσει στη μεγάλη προσπάθεια συκοφαντίας και σύγκρουσης, με τοπική σύγκρουσης με την ελληνική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας το ναι στο συγκεκριμένο δημοψήφισμα. Δεν είναι κάτι που μας ξενίζει η στάση της ΓΕΣΕ. Πάντοτε λειτουργούσε κατά κύριο λόγο με κριτήριο την υπεράσπιση των εργοδοτικών και όχι των εργατικών συμφερόντων και είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που και σήμερα αντίδρα. Παρακαλώ. Σήμερα είχαμε και μια προσχώρηση ενός βουλευτή στη Νέα Δημοκρατία, του κ. Κατσιαντώνη, αν έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό. Και προηγουμένως για την απάντησή σας που άκουγα για τον κύριο Καμένο, τον Δημήτρη Καμένο, μέχρι πριν από δύο εβδομάδες ήταν μέλος της συμπολίτευσης. Δεν είναι λίγο περίεργο αυτό? Τι σχόλιο θέλετε να κάνω τώρα για την... για τον κύριο Κατσιαντώνη, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος προσχώρησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν υπάρχει κανένα, κύριε πρόσωπο. Δεν έχω κανένα σχόλιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Καμένο, γνωρίζετε ότι εδώ και αρκετό καιρό ο κύριος Καμένος ήταν σε πορεία αντιπαράθεσης τόσο με το κόμμα του όσο και με την ελληνική κυβέρνηση. Το γεγονός ότι καθυστέρησε τόσο πολύ να κάνει το προδιαγεγραμμένο βήμα προς την ανεξαρτησία είναι ζήτημα του ίδιου του κυρίου Καμένου και όχι της κυβέρνησης. Παρακαλώ. Μήπως με δεδομένο ότι δημιουργείται και ένα κόμμα το οποίο προσπαθεί να αντλήσει ψηφοφόρους από τους αποκαλούμενους μακεδονομάχους, μήπως η κυβέρνηση υποτίμησε τη λαϊκή αντίδραση όσον αφορά την διαχείριση και τη λύση του μακεδονικού? Και με δεδομένο και τις όποιες δημοσκοπήσεις με όποια αξιοπιστία. Η ελληνική κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κοτζιάς δεν κάνουν εξωτερική πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις. Κάνουν εξωτερική πολιτική με κριτήριο, με άξονα και με γνώμονα το συμφέρον της χώρας και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή, στα Βαλκάνια, αλλά και στον κόσμο. Νομίζω ότι δεν υποτιμήσαμε απολύτως τίποτα. Γνωρίζαμε πολύ καλά ότι ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας έχει αντιδράσεις, επιφυλάξεις, αντιρρήσεις, διαφωνίες με την συγκεκριμένη πολιτική πρωτοβουλία. Ωστόσο, νομίζω ότι με το πέρασμα του καιρού, το τμήμα εκείνο της ελληνικής κοινωνίας που συμφωνεί και στηρίζει αυτήν την κυβερνητική πρωτοβουλία, δηλαδή την πρωτοβουλία για την συμφωνία με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, θα γίνεται όλο και μεγαλύτερο μέχρι να γίνει και πλειοψηφικό, πράγμα το οποίο νομίζω ότι θα μετατοπίσει τον άξονα του ενδιαφέροντος εκεί που έχει μεγάλη σημασία, δηλαδή προς Ανατολάς. Διότι το μεγάλο ζήτημα για την ελληνική εξωτερική πολιτική δεν είναι ο μικρός γειτονάς μας στα βόρεια, δεν είναι η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η οποία σας θυμίζω ότι είναι ένα κράτος με ΑΕΠ 8 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 1/20 σχεδόν του ΑΕΠ της Ελλάδας. Αντιθέτως, το πραγματικό πρόβλημα για την ελληνική εξωτερική πολιτική είναι στην Ανατολή, είναι τα ζητήματα που σχετίζονται με τις σχέσεις μας με την Τουρκία και εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να προσανατολιστεί η ελληνική εξωτερική πολιτική έτσι ώστε να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, επειδή έχουμε μπροστά μας τα επόμενα 24 ώρα της Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ για το ένα θέμα το οποίο έχει και ένα έντονο ενδιαφέρον για την ελληνική πλευρά, αναφερθήκατε για τον κύριο Ερντογάν. Λοιπόν, υπάρχει το ζήτημα που λέγεται πρόσκληση του ΝΑΤΟ στην Φύρομ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η ελληνική πλευρά έχει διασφαλίσει το θέμα της αιρεσιμότητας αυτή την πρόσκληση από τη στιγμή που τα Σκόπια δεν ανταποκρίνονται και πώς. Κοιτάξτε να δείτε. Αφενός το ζήτημα της πρόσκλησης της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ δεν νομίζω ότι θα απασχολήσει την Σύνοδο Κορυφής. Αντιθέτως, είναι μια κίνηση τυπική όπου θα εκκινεί την διαδικασία της ένταξης. Έχουμε πει και ως ελληνική κυβέρνηση, έχει γραφτεί και στην ίδια την συμφωνία, αλλά πολύ περισσότερο το έχει πει και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ότι η εκκίνηση της ενταξιακής πορείας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ εξαρτάται από την ολοκλήρωση, μάλλον από την ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης, όπου θα τροποποιηθεί και η συνταγματική ονομασία, αλλά θα τροποποιηθούν και άρθρα με την αφαίρεση διατάξεων που θα μπορούσαν να υπονοούν αλυτρωτισμό. Επομένως, αυτό είναι κάτι δεδομένο, είναι κάτι συζητημένο, είναι κάτι αποφασισμένο, είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι θα απασχολήσει περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα τον οποιονδήποτε στο ΝΑΤΟ. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, είναι προγραμματισμένη κάποια συνάντηση του κύριου Τσίπρα με τον κύριο Ζάεφ σήμερα στο Λονδίνο? Αν ναι, ποια θα είναι τα θέματα? Ναι, δεν ξέρω αν πρόκειται να συναντηθούν στο περιθώριο της διαδικασίας του Βερολίνου. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια τέτοια απόφαση ή κάποια τέτοια πληροφορία. Παρακαλώ, κύριε Κλαβδιάνη. Αναφερθήκατε προηγουμένως στην δυτική πορεία των επιτοκίων. Παρόλα αυτά, το ύψος των επιτοκίων που βλέπουμε τώρα, που είναι πολύ ψηλότερο σε σχέση με άλλες χώρες που έχουν βγει από πρόγραμμα σε σχέση με τις Πορτογαλίες, της Φιλανδίας, ναι, για να βγούμε καθαρά στις αγορές μετά τις 21 Αυγούστου. Το σωστό σε αυτή την περίπτωση θα ήταν να μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, διότι θέλω να σας θυμίσω ότι τα επιτόκια όλων των κρατών μελών της Ευρωζώνης είναι τεχνητά συμπιεσμένα, καθώς όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης συμμετέχουν στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επομένως, δεν μπορείς να συγκρίνεις το ύψος του επιτοκίου μιας χώρας που δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης με το ύψος του επιτοκίου μιας χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Τα επιτόκια αυτά είναι απολύτως βιώσιμα, διότι όπως σας είπα και προηγουμένως, με τέτοια επιτόκια δανειζόταν η Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2006, όταν δεν υπήρχε και κανένα ζήτημα βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτή η αποκλιμάκωση των επιτοκίων να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί, όπως προκύπτει και από τις προβλέψεις των μεγάλων οίκων αξιολόγησης, οι οποίοι θεωρούν ότι η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι θετική, έχει positive outlook δηλαδή. Πρόκειται δηλαδή να υπάρξουν και περαιτέρω κατά πάσα πιθανότητα αναβαθμίσεις της από τους ίδιους οίκους αξιολόγησης, αν και δεν μπορούμε να προεξοφλούμε τέτοιου τύπου αποφάσεις οι οποίες παίρνονται από τους ανεξάρτητους αυτούς οίκους. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το κύριο σημείο δεν είναι απλώς και μόνο το ύψος των επιτοκίων, είναι το γεγονός ότι όλοι πλέον αναγνωρίζουν ότι το ελληνικό χρέος έχει περάσει σε μια εποχή βιωσιμότητας, καθώς οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας για το βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο διάστημα θα βρίσκονται περίπου στο 11%, ακούστε και τις χθεσινές δηλώσεις του κύριου Ντράγκη. Εκτιμώ ότι θα υπάρξει θετική ανάλυση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως υπάρχει ήδη από τον ESM, αν και πάλι δεν μπορώ να προεξοφλήσω σε καμία περίπτωση τις ανεξάρτητες αποφάσεις του οργανισμού. Επομένως, εκτιμώ ότι έχουμε περάσει σε μια απολύτως νέα φάση για την ελληνική οικονομία, για την διαχείριση του ελληνικού χρέους, με δεδομένο μάλιστα ότι έχουμε εξασφαλίσει και τις χρηματοδοτικές μας ανάγκες για την επόμενη διετία ή τριετία με το χρηματοδοτικό μαξιλάρι των 25 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ που εξασφαλίσαμε μετά το τελευταίο Eurogroup. Όλα λοιπόν δείχνουν ότι περνάμε σε μια φάση νέα, σε μια πραγματικότητα νέα, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να τονώσουμε έτσι περαιτέρω την ανάπτυξη στη χώρα μας. Επομένως, στην ερώτησή σας, η απάντηση είναι βεβαίως το
επιτόκιο του 3,77 για το δεκαετές ομόλογο είναι πάρα πολύ θετικό. Και άλλο ένα σχόλιο να σας κάνω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούσε ότι θα ήταν βιώσιμο ένα επιτόκιο του 4,5% για τον Αύγουστο του 2018. Ήδη έχουμε... Για το δεκαετές ομόλογο ήθη βρισκόμαστε περίπου 80 μονάδες βάσης κάτω από αυτό το στόχο και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για την περαιτέρω αποκλιμάκωση των επιτοκίων μας. Παρακαλώ, κύριε Κεχαγιά. Κύριε εκπρόσωπε, εσείς θα αποκλείατε έξοδο της χώρας στις αγορές πριν από την 20η Αυγούστου? Αυτές είναι οι αποφάσεις τις οποίες παίρνει ο ΔΙΧ. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχει κάποια πιεστική χρηματοδοτική ανάγκη, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, ο ΔΙΧ με άξονα και με κριτήριο τη βέλτιστη διαχείριση πια του ελληνικού δημόσιου χρέους και όχι για να εξυπηρετήσει κάποια χρηματοδοτική ανάγκη, θα αποφασίσει για τις ημερομηνίες εξόδων στις αγορές. Παρακαλώ. Σε σχέση με την ατζέντα από εδώ και στο εξής, προτίθεται η κυβέρνηση να παρουσιάσει τις τελικές προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση? Όπως γνωρίζετε, η ελληνική κυβέρνηση άνοιξε αυτήν την συζήτηση ήδη από τον Ιούλιο του 2016. Στη συνέχεια οργανώθηκε ένας πλατής δημόσιος διάλογος με την επιτροπή η οποία συστάθηκε για αυτό το σκοπό. Ο διάλογος αυτός έχει ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο απομένει είναι να εισαχθούν οι τελικές προτάσεις των κομμάτων στο κοινοβούλιο για να εκκινήσει η φάση της αναθεώρησης όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Αυτό, όπως γνωρίζετε, προϋποθέτει η Βουλή να βρίσκεται σε ολομέλεια, κάτι το οποίο, εξ όσων γνωρίζω, θα γίνει μετά το Σεπτέμβριο. Οπότε εκεί προσανατολιζόμαστε και να καταθέσουμε τις συγκεκριμένες πια προτάσεις μας για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Παρακαλώ. Η αναθεώρηση των σχέσεων κράτους-εκκλησίας, ο διαχωρισμός τους ή κάτι άλλο είναι μέσα στις σκέψεις της κυβέρνησης? Σας είπα ότι τον Ιούλιο του 2016 ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στο προάβλιο της Βουλής είχε κάνει λόγο για τις προτάσεις, τις συγκεκριμένες προτάσεις που καταθέτουμε ως προς την αναθεώρηση του συντάγματος. Το ζήτημα αυτό βεβαίως είχε μιλήσει για έναν αναγκαίο διάλογο ο οποίος πρέπει να γίνει με την Εκκλησία για να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις οι οποίες βεβαίως θα σέβονται τις απόψεις της Εκκλησίας και θα προωθηθούν με βάση την συνένεση και την καλή πίστη μεταξύ κράτους και εκκλησίας. Επομένως, ως προς αυτό δεν έχει υπάρξει καμία μετατόπιση από τον Ιούλιο του 2016 και μετά. Παρακαλώ, κύριε Περδικάρη. Είπατε προηγουμένως ότι δεν τίθεται ζήτημα ανασύνθεσης της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ζήτημα ανασύνθεσης του Υπουργικού Συμβουλίου τίθεται και αν όχι, αυτή η απάντηση ισχύει και για την περίοδο μετά το τέλος του μνημονίου? Τώρα τι θέλετε να κάνω, να σας προαναγγείλω ένα σχηματισμό? Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Όπως καταλαβαίνετε και όπως ξέρετε πολύ καλά, ο ανασχηματισμός είναι μια αποκλειστική προνομία του Πρωθυπουργού. Εκείνος θα αποφασίσει αν και πότε θα προχωρήσει μια τέτοια κίνηση. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.